Νίκαια Αττικής και Δοξάτο Δράμας, Βιάνος και Κάνδανος και Ανόγια, Κομμένο της Άρτας, Καλάβρητα και Δίστομο και Αγχίαλος Μαγνησίας και Υπάτη Φθιώτιδας και Κερπινή και Ρωγία Χαΐας και μέχρι στιγμής 90 μαρτυρικοί τόποι συνθέτουν το ολοκαύτωμα της συλλογικής μας μνήμης. Να δανειστώ τον τίτλο από το έξοχο ντοκιμαντέρ του Στέλιου Κούλογλου. Σε αυτούς τους 90 μαρτυρικούς τόπους οφείλουμε τη δυνατότητά μας να είμαστε εδώ σήμερα και να συζητάμε με δημοκρατικό και δημόσιο τρόπο τα όσα συζητάμε. Σε αυτούς οφείλουμε το γεγονός ότι σε αυτή τη χώρα γίνονται ελεύθερες εκλογές και η κυβέρνηση επιτρέπεται και επιλέγεται να είναι αριστερή. Σε αυτούς και σε άλλους πολλούς στα Βαλκάνια, στη Γαλλία, στην Πολωνία, στη Ρωσία, στην Νορβηγία, στη Δανία, στην Ιταλία, σε όλα αυτά τα χωριά και τις πόλεις, οφείλει η ίδια η Γερμανία το γεγονός ότι σήμερα υπάρχει όχι μόνο σαν κράτος δικαίου, όχι μόνο σαν κράτος δημοκρατικό, αλλά απλά σαν κράτος. Και αυτό είναι που βασικά δεν πρέπει να ξεχνά ο γερμανικός λαός. Ότι το δικαίωμά του να εκφράζει τη γνώμη του, ακόμα και ενάντια στους Έλληνες, τους Ισπανούς, τους Ιταλούς, τους Πορτογάλους, τους Ιρλανδούς ή όποιους άλλους από Διοπομπέους το οφείλει, στο 13,5% του ελληνικού πληθυσμού που αφανίστηκε, το οφείλει στα εκατομμύρια Ρώσων εκτελεσμένων και πεσόντων, στις χιλιάδες Σέρβων που εξοντώθηκαν, στα εκατομμύρια Εβραίων που έγιναν καπνός ή σαπούνι. Ο γερμανικός λαός σήμερα απεχθάνεται το ναζισμό και παλεύει να απαλλαγεί από το επωνίδιστο αυτό ιστορικό φορτίο και σωστά πράττει και εμείς τον στηρίζουμε και τον συγχαίρουμε, γιατί κάθε λαός έχει δικαίωμα να επανορθώνει τα λάθη του ακόμα και αν κοστίζουν στην ίδια την ανθρωπότητα και τον πολιτισμό. Όμως οι χιλιάδες στρατιώτες της Wehrmacht, των SS, της Gestapo, της Luftwaffe και των τεθωρακισμένων που αιματοκύλησαν την Ελλάδα δεν ήρθαν από το φεγγάρι, ούτε από το Σύριο, ούτε από τη Θούλη, όπως διατείνονται και οι ντόπιοι επίγονοί τους που ηρίστο εν παρόδο όταν δεν υποδίονται τους πατριώτες γιορτάζουν ακόμα τα γενέθλια του Χίτλερ και χτυπούν τατουάζ με σβάστικες και αγγυλωτούς σταυρούς. Αντίθετα, ήρθαν από μια χώρα κανονικών, ας πούμε, ανθρώπων, πατεράδων, αδελφών και θείων και παππούδων και προπαππούδων. Φυσικά αυτό δεν σημαίνει ότι η ευθύνη, η ποινική απαξία και το όνειδος κληρονομείται. Όμως, ενώ η ποινική ευθύνη δεν κληρονομείται, κληρονομείται κατά το διεθνές δίκαιο η υποχρέωση επανόρθωσης, όχι μόνο γιατί τα εγκλήματα πολέμου και τα εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας είναι απαράγραπτα σύμφωνα με το διεθνές εθιμικό δίκαιο, αλλά κυρίως γιατί αυτό απαιτεί η ίδια η έννοια της διεθνούς κοινότητας. Η συνύπαρξη εθνών και κρατών έχει εκτός των άλλων και ηθικές βάσεις. Η υποχρέωση της Γερμανίας είναι και ηθική, άρα και απαραίτητη για την ουσιαστική συνύπαρξή της με τις άλλες χώρες της Ευρώπης. Η ειρήνη, αγαπητοί συνάδελφοι, δεν είναι αμνήμων. Και η μνήμη δεν μπορεί να είναι επιλεκτική, γιατί είναι ο θεματοφύλακας της ιστορίας και της ειρήνης. Είναι η περιουσία μας. Και αυτή την ανήμερη μνήμη μας κινητοποιούμε σήμερα για τις δίκαιες διεκδικήσεις μας, στηρίζοντας τις πρωτοβουλίες μας στην πιο εξαντλητική τεκμηρίωση που μπορεί να υπάρξει. Κυρία Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, οι διεκδικήσεις της Ελλάδας στηρίζονται σε 4 δεδομένα, σύμφωνα και με την τεκμηρίωση του Εθνικού Συμβουλίου Διεκδίκησης των Γερμανικών Αποζημιώσεων, του οποίου ψυχή και δύναμη είναι όλα αυτά τα χρόνια ο ακίνητος, ο δικός μας ήρωας, που δεν σταματά να ξαφνιάζει όλη την Ευρώπη με τις αντοχές και το αγωνιστικό του πείσμα, ο Μανώλης Γλέζος. Επιτρέψτε μου συνοπτικά
να αναφερθώ στα δεδομένα που στηριζόμαστε. Πρώτον, στο δάνειο που συνήψε το Τρίτο Ράιχ στις 14 Μαρτίου 1942 από την Ελλάδα και που το Τρίτο Ράιχ υπόγραψε ότι θα επιστρέψει με το τέλος του πολέμου ύψος 3,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων και το οποίο δεν έχει επιστρέψει. Ας σημειωθεί ότι το πανίσχυρο Τρίτο Ράιχ από όλες τις κατεχόμενες χώρες της Ευρώπης μόνο με την Ελλάδα συνήψε τέτοιο δάνειο. Μένει βεβαίως να δούμε την αριθμοποίηση αυτού του ποσού με βάση τις σύγχρονες συναλλαγματικές ισοτιμίες. Δεύτερον, στις πολεμικές επανορθώσεις τις οποίες επιδίκασαν 29 συμμαχικές χώρες να πληρώσει η Γερμανία στην Ελλάδα για τις επιτάξεις, αρπαγές και καταστροφές που προξένησαν τα ναζιστικά στρατεύματα κατοχής στον υλικό και τεχνικό πλούτο της χώρας και οι οποίες ανέρχονται στο ποσό των 7,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων και για τις οποίες δεν έχει δοθεί ούτε ένα μάρκο. Σε αυτά τα ποσά δεν υπολογίστηκαν ούτε η ληστεία με το πλαστό γερμανικό μάρκο, ούτε ο 1,5 τόνος ασίμι και τα 3,5 τόνοι νικέλιο από το λιώσιμο των κερμάτων, ούτε ο χρυσός της Τράπεζας Ελλάδας. Τρίτον, στις αποζημιώσεις προς τους Έλληνες πολίτες για την αφαίρεση και καταστροφή της περιουσίας τους και την αφαίρεση της ανεκτίμητης ανθρώπινης ζωής. Οι γερμανικές κυβερνήσεις θεωρούν ότι εξόφλησαν δήθεν το χρέος τους απέναντι στις εκατοντάδες χιλιάδες θύματα με το αστείο ποσό των 110 εκατομμυρίων γερμανικών μάρκων που έδωσαν το 1960 σε μια επέσχυντη συναλλαγή για την αποφυλάκηση του εγκληματία πολέμου Μέρτεν και την παραπομπή των εγκληματιών πολέμου στη Γερμανία για να δικαστούν από τα γερμανικά δικαστήρια. Δεν καταδικάστηκε ούτε ένας. Τέταρτον, στους αρχαιολογικούς θησαυρούς που άρπαξαν από τα μουσεία και από τους αρχαιολογικούς χώρους. Κατάλογοι τους έχουν δημοσιευτεί και υπάρχουν στην Αρχαιολογική Υπηρεσία και στο Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Χαρακτηριστικά αναφέρω τα μάρμαρα της Ακρόπολης που έκοβαν, έκλεβαν και κατέστρεφαν οι Γερμανοί στρατιώτες με ξυφολόγχες και άλλα εργαλεία. Ή το Σούνιο που παγανιστές Ναζί δεν έδειξαν σεβασμό μήτε στους θεούς τους. Τις Μυκήνες όπου αφαίρεσαν πλάκες από τον κυκλικό περίβολο των τάφων, ενώ το 1943 άρπαξαν χάλκινα γλυπτά από τον τάφο του Ατρέα. Δεν παρέλειψαν επίσης να πυροβολήσουν τα λιοντάρια που κοσμούν την πύλη του Παλατιού. Τις ανεπανόρθωτες καταστροφές και αναρρύθμιτες απώλειες σε αρχαιότητες, σε Ολυμπία, Κόρινθο, Αίγινα, Χαλκίδα, Θήβα, Βεργίνα, Κνωσό, Γόρτινα, Σάμο, Ποτίδια, Πίθιον της Ελασσόνας, Χαλκιδική. Τις εξίσου σημαντικές καταστροφές σε βυζαντινά, μεταβυζαντινά και μεσαιωνικά μνημεία. Στον αγώνα μας αυτό θα αξιοποιήσουμε κάθε νομικό μέσο. Σημειώνω και υπενθυμίζω την απόφαση του Ιταλικού Συνταγματικού Δικαστηρίου του 2014, βάσει του οποίου δεν υφίσταται ετεροδικία υπέρ της Γερμανίας για εγκλήματα πολέμου. Εκκρεμείται με βάση απόφαση της Επιτροπής μας κατά την προηγούμενη Σύνοδο η πρόσκληση προς τον Πρόεδρο του Δικαστηρίου και εισηγητή της απόφασης αυτής, Τζουζέπε Τεζάρουο, να μιλήσει εδώ στην Ελλάδα. Θα επιδιώξουμε τις πιο ευρείες θεσμικές και πολιτικές συγκλήσεις. Το Διεθνές Συνέδριο για τις Γερμανικές Επαναρθώσεις π.χ. το οποίο είχε καταγραφεί στις προθέσεις Επιτροπής μας κατά την προηγούμενη Σύνοδο συνεχίζει να αποτελεί στόχο δικό μας. Και εδώ βεβαίως να ευχηθώ κυρίες και κύριοι συνάδελφοι να είναι οι εργασίες της Επιτροπής παραδειγματικές. Ας δουλέψουμε όλοι ώστε οι εργασίες αυτές να αποτελέσουν μοντέλο λειτουργίας της Βουλής και σταθμό στην πολιτική συνεννόηση. Τα κόμματα όλου του δημοκρατικού τόξου, και όταν λέμε εμείς δημοκρατικό τόξο, δεν το εννοούμε ως πουκάμισο αδιανό, ως τίτλο που πίσω του θα κρύβονται και εκείνοι, που στα ΜΜΕ και μέσα στα δίκτυα κοινωνικής δικτύωσης προτρέπουν γερά γερούν και Σόιμπλε πάτα του στο λαρίγκι. Δεν το εννοούμε έτσι. Τα κόμματα λοιπόν όλου του δημοκρατικού τόξου
Πρέπει να δείξουν ότι όπου επιβάλλεται αν όχι η ομοφωνία που κι αυτή μπορεί να επιτευχθεί, τουλάχιστον να σε επικρατήσει η σύμπνοια. Δεν μας χρειάζεται μια μουσιακή διακοσμητική επιτροπή που θα ξεπλύνει πολιτικές και πολιτικούς που ζημίωσαν τον τόπο με την ολιγορία τους τόσα χρόνια στο θέμα των γερμανικών επανορθώσεων. Πολλά είπαμε, θα πούμε κι άλλα, όμως αυτό που βασικά χρειάζεται είναι η δράση. Δεν μας παρακολουθούν ποια είναι νεκροί αυτού που κάποια στιγμή θα έπρεπε και επίσημα να καταγραφεί ως ελληνικό ολοκαύτωμα. Δεν μας παρακολουθεί η ιστορία η οποία δεν γεννιέται αν εμείς δεν τη γράψουμε. Αυτοί που μας παρακολουθούν είναι οι νέοι, τα παιδιά και τα εγγόνια μας. Τα δικά τους παιδιά. Γιατί αυτά είναι ιστορία. Και η ιστορία είναι δανεική από αυτά. Είναι δανεική. Η Ελλάδα για την οποία εμείς εδώ παίρνουμε αποφάσεις είναι δανεική από νέους σαν τον Παύλο Φίσα που δολοφονήθηκε από τους επιγόνους των Ναζί, αυτών που διέλυσαν τη χώρα και πριν από 40 χρόνια. Σ' αυτούς χρωστάμε την αλήθεια. Σ' αυτούς χρωστάμε την επανόρθωση. Από το Ρέθυμνο, το Λασίθι, τα Χανιά, τη Βιωτία, τη Φωκίδα, τα Γιάννενα, την Άρτα, την Κεφαλονιά, την Μπέλα, τη Θεσσαλονίκη, την Καστοριά, τη Φλόρινα, την Άουσα, τη Δράμα, τη Μαγνησία, τη Λάρισα, την Αρκαδία, τη Λαχωνία, ατέλειωτα τα κόκκινα σημάδια μέσα στο χάρτη και είναι σίγουρα από αίμα. Σ' αυτούς χρωστάμε. Παρακαλώ, καθίστε κάτω. Σ' αυτούς χρωστάμε εμείς. Και είναι για μας προτεραιότητα. Είμαστε εδώ, είμαστε όρθιοι, είμαστε ελεύθεροι. Ας ανασκουμποθούμε και ας ξεκινήσουμε αυτόν τον αγώνα. Για τη μνήμη, για το αίμα, για την προδοσία, για την αξιοπρέπεια, για τη δημοκρατία, για τη δικαιοσύνη. Για όλα αυτά δηλαδή που είναι για μας η πατρίδα. Σας ευχαριστώ.